Είμαι ο Greek Ziar της καρδιάς σας, εδώ, σε μια φύση η οποία ανθίζει και μυρίζει απίστευτα και μακάρι να μπορούσα να το περάσω όλο αυτό μέσα από την κάμερα για να το νιώσετε κι εσείς και να το καταλάβετε. Θα δούμε σήμερα και θα κάνουμε ακόμη ένα unboxing. Σήμερα βέβαια θα είναι γρήγορο και σύντομο. Θα κάνουμε unboxing ένα μικρόφωνο, το οποίο είναι λαβαλιέ, δηλαδή είναι ένα κλασικό μικρόφωνο πέτου, από αυτά που μπαίνουν εδώ πέρα. Είναι από την εταιρεία AGP Tech. Είναι τα κλασικά omnidirectional, δηλαδή αυτά που πιάνουν ήχο από παντού, 360 μοίρες χωρίς να είναι κατευθυντικό ή οτιδήποτε άλλο. Εσείς μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις για οτιδήποτε καινούριο ανεβαίνει κάθε εβδομάδα. Για να μην σας καθυστερώ, πάμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στο unboxing για να το δούμε, γιατί είναι ακόμη μέσα στη συσκευασία όπως μου ήρθε από την Amazon. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία από το μικρόφωνο. Είναι αυτήν εδώ πέρα, όπως βλέπετε, που ήρθε από την Amazon. Άρα λοιπόν έρχομαι τώρα εγώ εδώ και σκίζω αυτό εδώ πέρα, εάν το καταφέρω, γιατί είμαι λίγο σύμβολος πάντα με αυτά. Και από μέσα, όπως το βλέπετε, έχει μόνο αυτό. Αφήνω τη συσκευασία. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε. Είναι από την εταιρεία AGP Tech. Άρα έρχομαι λοιπόν εγώ και το ανοίγω. Το καλό είναι ότι μας έχει και τη θήκη μεταφοράς που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, η οποία είναι αυτό το κλασικό, το ψεύτικο, το δέρμα. Πάμε όμως να τα δούμε όλα, να τα βγάλουμε έξω για να έχουμε εντελώς εικόνα από τα πάντα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα μέσα δεν έχει κάτι άλλο, είναι άδειο. Έχουμε το user manual από το μικρόφωνο, το οποίο μας έχουν μαζί για να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό μας έχει τα πάντα, από το γιατί έχει αντάπτορα και γιατί πρέπει να τον χρησιμοποιήσω και πώς συνδέουμε τι και όλα, αν το δείτε δηλαδή εδώ πέρα. Και προχωράμε για να τα δούμε. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το μικρόφωνο, να το βγάλουμε αυτό. Είναι omnidirectional, έχει δηλαδή κενά και από εδώ πέρα, πέραν από τις τρυπούλες που έχει από εδώ επάνω, για να πιάνει τον ήχο 360 μοίρες, δεν είναι δηλαδή κατευθυντικά. Το καλώδιο, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, είναι στο σύνολό του 2 μέτρα, για να μπορούμε να έχουμε μία απόσταση από την κάμερα όταν κάνουμε χρήση και τραβάμε κάποιο βίντεο. Έχει μαζί και αυτό εδώ πέρα που είναι το τύλιγμα ή ταινία, τέλος πάντων, με την οποία τυλίγουμε το καλώδιο για να μπορούμε να το έχουμε μαζεμένο και να είναι όλα καλά. Από εκεί και πέρα έχουμε τα εξής. Πέραν από το κάλυμα του μικροφόνου, που εντάξει αυτό θα το είχαν σε κάθε περίπτωση, έχουμε αυτό που αποκαλούν στα αγγλικά wind muff. Είναι δηλαδή το συγκεκριμένο, που και αυτό είναι κάλυμα μικροφόνου, απλά έχει την τρυπούλα εδώ από κάτω. Είναι έτσι, είναι αυτό εδώ πέρα το χνουδωτό που βλέπετε, ούτως ώστε όταν το τοποθετούμε εδώ πέρα επάνω, τώρα εμένα πιθανότητα θα με δυσκολέψει λίγο, γιατί απλά είναι και εντελώς πατημένο από το φάκελο όπως ήταν μέσα. Στέκεται λοιπόν επάνω στο μικρόφωνο έτσι και μας προστατεύει ουσιαστικά τον ήχο από τον αέρα, γιατί αυτό έτσι όπως είναι απορροφάει τον αέρα καλύτερα σε σχέση με αυτό εδώ πέρα το καπάκι του μικροφώνου, το οποίο ναι μεν, okay, προστατεύει μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν προστατεύει σε λίγο πιο δυνατό αέρα, να το πω έτσι. Άρα έχουμε το windmuff εκτός από το καπάκι του μικροφώνου, σας το αφήνω εγώ έτσι. Έχουμε το USB σε αντάπτορα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να συνδέσουμε το μικρόφωνο στο κινητό μας, το οποίο έχει USB σε υποδοχή. Δεν έχει υποδοχή και για iPhone ή iPad, έχει μόνο για τα κινητά. Άρα λοιπόν έχουμε και το USB σε αυτό που βλέπετε εδώ και ερχόμαστε λοιπόν και μπαίνουμε και το συνδέουμε έτσι. Και είναι έτοιμο. Έχουμε επίσης, έχουμε ακόμη ένα καπάκι, δύο άγκιστρα,
Να τα δούμε λίγο μετά. Έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι 3,5 χιλιοστά αντάπτορας, αλλά είναι ευθύς, δεν σπάει καθόλου, σε σχέση με αυτό εδώ πέρα, ο οποίος είναι αντάπτορας και αυτός, αλλά δεξιόστροφος, όπως και καλά το λένε, γιατί το λέει right angle adapter. Βέβαια, δείτε λίγο τις διαφορές. Αυτά τα δύο, αν τα δείτε εδώ από το πλάι, και τα δύο έχουν τρεις γραμμούλες μαύρες επάνω, ενώ αυτό εδώ έχει δύο γραμμές μαύρες επάνω. Αυτό έχει να κάνει και με την συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε για να το συνδέσετε. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να χρειάζεται να συνδέσετε πρώτα αυτό και αυτό εδώ για να μπορεί να παίξει, ή μπορεί να χρειάζεται να συνδέσετε κατευθείαν αυτό στη συσκευή σας, στην κάμερα, στον υπολογιστή, στο κινητό ή οπουδήποτε. Έχουμε επίσης τα άγκιστρα, τα οποία είναι αυτά τα δύο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μέσα στη συσκευασία έχουν δύο άγκιστρα. Βέβαια μπορεί να φανεί και χρήσιμο. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αυτά εδώ όπως τα βλέπουμε. Και έρχεται το μικρόφωνο και μπαίνει εδώ. Γιατί έχει υποδοχή, δηλαδή έχει εδώ που μπήκε, έχει κάτι σαν εσοχή. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει να το πιάσει η κάμερα αυτό. Αλλά αν το δείτε, έχει κάτι σαν εσοχή. Σαν ανάγλυφο δηλαδή, οπότε και καταλαβαίνουμε ότι έτσι είναι που το πιάνει. Αν το δείτε εδώ, φαίνεται που έχει τις γραμμούλες σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Άρα το μικρόφωνο έρχεται και στέκεται έτσι ακριβώς εδώ πέρα επάνω. Και κατ' επέκταση μετά παίρνουμε αυτό και το κουμπώνουμε όπως όλα τα λαβαλιέ για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και να στηρίζεται και να στέκεται. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το μικρόφωνο της AGP Tech με όλα του αυτά τα εξαρτήματα. Σας μαζεύω εγώ τα σακουλάκια από εδώ. Το USB-C, το ανταπτοράκι όπως είπαμε. Η επέκταση, η μεγονία, το WindMuff, ο αντάπτορας που είναι σε ευθεία γραμμή. Έχουμε τα δύο τα καπάκια και τα δύο τα άγκιστρα, το άλλο το έχουμε εδώ πέρα πάνω, μαζί με το μικρόφωνο, το λαβαλιέ και τις οδηγίες χρήσης, όπως επίσης έχουν, όπως είδαμε, και τη βάση μεταφοράς Made in China, το λέει και εδώ πέρα επάνω. Αυτό είναι, θα με ακούσετε όμως και με αυτό το μικρόφωνο για να μπορέσουμε να κρίνουμε τον ήχο και από το συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Αυτό λοιπόν αγοράστηκε από την Amazon σαν αγορά. Είναι πολύ οικονομικό, δηλαδή φανταστείτε ότι έκανε 13 ευρώ και νομίζω ότι είχε και μια έκπτωση 10%, κάτι τέτοιο. Και από τα σχόλια που έχω διαβάσει στην Amazon, και αυτό και το αγόρασα ως επιτοπλίστων, λέγανε ότι έχει πολύ καλό ήχο. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε μαζί εν ευθέτω χρόνο. Αυτό λοιπόν που κρατάω αυτή τη στιγμή και στα χέρια μου είναι και ήταν το μικρόφωνο της AGP Tech για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε με κάμερα, με κινητό τηλέφωνο, με υπολογιστή, με οτιδήποτε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε από συνεντεύξεις, από βίντεο κλήσεις, από οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ βολικό και πάρα πολύ καλό και χρήσιμο. Να τονίσω εδώ πέρα και να επισημάνω το εξής. Αυτό, όπως είδαμε και στο βίντεο προηγουμένως με το unboxing, έχει σαν γραμμούλες, να το πω εδώ πέρα έτσι, τρεις γραμμούλες επάνω στο βυσματάκι. Το τονίζω ότι τα μικρόφωνα που έχουν τρεις γραμμούλες στη Sony την α7 III, το μοντέλο δηλαδή της κάμερας που εγώ έχω, δεν μπαίνουν. Άρα εδώ θα χρειαστούμε τον αντάπτορα, ο οποίος ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να συνδέσουμε αυτό εδώ πέρα και να μας βγάζει μόνο δύο μαύρες γραμμούλες, να μην μας βγάζει τρεις. Έτσι θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στην κάμερα. Αυτό νομίζω έχει να κάνει με αυτά που λένε TRS και TRRS. Κάτι έχει να κάνει δηλαδή με μικρόφωνο, με ακουστικά, με χειρισμό και με τέτοια. Δεν ξέρω ακριβώς να σας τα ξεκαθαρίσω τα συγκεκριμένα, απλά επειδή την πάτησα και εγώ και με το προηγούμενο τα λαβαλιέ που είχα πάρει, σας το επισημαίνω για να το ξέρετε. Είμαι ο Greek Ziar της καρδιάς σας. Αυτό ήταν το unboxing από το μικρόφωνο της AGP Tech. Εσείς το τονίζω και πάλι, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για οτιδήποτε βίντεο ανεβαίνει. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε και να μείνετε ασφαλείς. Θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.